Το μόνο που με νοιάζει είναι πότε θα γυρίσει ο πατέρας μου. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει και έχει περάσει τόσο καιρός. Μη στεναχωριέσαι, θα γυρίσει. Μάζεψε τα πράγματά σου. Θα σε ανεβάσω στο χωριό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε έφερε εδώ, Λευτέρης. Θα έχει τους λόγους του. Θείε, δεν μπορώ να φύγω έτσι χωρίς να το ξέρει. Δεν θέλω να τον θυμώσω. Μαρία, φοβάσαι το Λευτέρη. Πες μου, τι διάολο γίνεται. Τον σέβομαι. Μάζεψε τα πράγματά σου. Να περιμένουμε την Ευγενία. Δεν θα περιμένουμε κανέναν. Μάζεψε τα πράγματά σου. Τι ζητάς εδώ? Την ανιψιά μου ζητάω, Λευτέρη. Τι συμβαίνει? Εσύ να μου πεις τι συμβαίνει. Αμφισβητείς τις αποφάσεις μου. Γιατί την έφερες στην Ευγενία? Κάτι μου κρύβεις, Λευτέρη. Θέλεις να αρχίσω να ψάχνω? Να κάνεις ό,τι θέλεις. Περίμενε, Λευτέρη, περίμενε. Δεν καταλαβαίνεις. Τότε εξήγησέ μου να καταλάβω. Η Μαρία είναι κόρη του Γιάννη. Και οφείλουμε να την προστατέψουμε από το μίσος. Φύγε. Αύριο θα την ανεβάσουμε στο χωριό μαζί με την Ευγενία. Αν χρειαστείς οτιδήποτε. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Αύριο θα γυρίσεις πίσω. Έτσι θα ησυχάσει και η Ανθούλα. Μαρία, αν το ξαναδείς, θα με αναγκάσεις να το σκοτώσω. Αποφάσισε τι θες να γίνει. Να μην μάθει η Ευγενία ότι ήρθα. Αγάπη, τι κάνεις εδώ? Φέραμε τον Ηράκλη. Του έριξε ο Λευτέρης με το όπλο. Γιατί? Θα είχε τους λόγους του. Τι έχουν πάθει όλοι? Εσύ τι θες εδώ? Ο Λευτέρης έμαθε για το Σιφ και τη Μαρία. Την έφερε στα Χανιά. Σκέφτηκα μήπως είναι στις Ευγενίας. Είσαι καλά? Έχω κουραστεί πολύ με όλα αυτά που γίνονται. Κι εγώ. Αγάπη, είπα στους θείους μου να πάνε να καταθέσουν. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Μην ανησυχείς. Τώρα με την παυσίπονη που σου έκανα θα αισθανθείς καλύτερα. Θα δεις. Καλά είμαστε. Λέω να μείνει απόψε. Δεν πρόκειται να μείνω. Πάψε, θείε. Εγώ αποφασίζω. Δες να μην μάθει τίποτα ο αδερφός μου. Εντάξει. Ηράκλη, ποιος το έκανε? Πρέπει να δώσουμε στοιχεία στην αστυνομία. Ξέχασέ το. Ποιος το έκανε? Ο Δραγκολευτέρης. Ο Λευτέρης. Γιατί? Από τότε που έμαθε για σένα και τη Μαρία, ο Λευτέρης έχει αγριέψει πολύ. Είναι στο σπίτι σου. Το ξέρω. Οπότε θέλω τη βλέπω. Όταν την παίρνω από κοντά μου πονάω. Πες της. Πες της ότι έχω να τελειώσω κάποια πράγματα και μετά θα έρθω να την πάρω. Σιφή, το Λευτέρη, μην τον πειράξεις. Μου το έχεις υποσχεθεί. Το θυμάσαι? Ο θείος μου ο Μάρκος που είναι? Μέσα, κάνει κάτι λογαριασμούς. Όταν φέρω το φαγητό θα τον φωνάξω. Ναι. Λευτέρη. Να αγαπήσεις την κόρη μου σαν να ήταν δική σου. Με σένα θα μείνει τελικά. Γιάννη, νομίζεις πως δεν την αγαπώ? Σκλήρινες, αδελφέ μου. Και η Μαρία θα χρειαστεί όλη σου την αγάπη.
να ξέρεις τι δώρο είναι αυτό το πλάσμα για όλους μας. Το ξέρω. Οι μέρες που ήταν μαζί μου ήταν τόσο τρυφερές. Τον αγαπάει η Λευτέρη. Κράτησε την μακριά. Αλλά συγχώρεσε τη. Αυτό θα κάνω. Περίμενε με. Θα έρθω. Εντάξει. Θα σε περιμένω. Ποιος ήταν? Κανείς. Έλα να πιείτε μια ρακή. Πάνω στην ώρα. Γεια μας. Γεια σας. Γεια μας. Πάρε την αγάπη και να φύγετε από το χωριό. Πού να πάμε? Μακριά. Να μαζέψετε ό,τι προλάβετε. Γιατί τι θα γίνει? Ποιος νομίζει ότι φταίει για το θάνατο του μανού σου? Δεν ξέρω. Μη μου πεις. Εγώ φταίω. Που νόμιζε ότι θα με βοηθήσει ο Λευτέρης. Γιατί να σε βοηθήσει ο Λευτέρης? Τι νομίζεις ότι είναι, κανένας άγιος? Να φύγετε, Πελαγιά. Και η Μαρία? Αυτή και εγώ θα μείνουμε εδώ. Έτσι πρέπει να γίνει. Της το υποσχέθηκα. Τίποτα δεν θα μας χωρίσει. Ούτε ο θάνατος. Τι λες, τρελάθηκες? Φύγετε να γλιτώσετε. Τι θα κάνεις? Θα γίνω αυτό που θέλουμε όλοι να γίνω. Φωνιάς. Μαχαίρι δίκοπο στη γη για να μπορέσει να ταφεί μια αγάπη μόνο αληθινή, μια αγάπη μόνο το μπορεί. Αγάπη και μίσος μπορούν, αν αγκαλιά θα βρεθούν όρκους στοιχιά να γκρεμίσουν μια βραδιά. Φεγγάρι κίτρινο, γιατί τη νύχτα αυτή είχες κρυφτεί. Κανείς δεν άντεξε να δει, κανείς δεν είδε την πληγή. Αγάπη και μίσος μπορούν, αν αγκαλιά θα βρεθούν όρκους στοιχιά να γκρεμίσουν μια βραδιά.